Βρίσκομαι για πέμπτη φορά τον τελευταίο μήνα στην πολύπαθη Θεσσαλία, κοντά στους πολίτες που δοκιμάζονται. Πριν τρεις μόλις μέρες ήμουν στο Βλοχό, όπου οι άνθρωποι δεν έχουν πού να μείνουν, κοιμούνται σε συγγενείς ή σε ράτζα στην εκκλησία και δεν έχουν λάβει, πάρα πολλοί από αυτούς, καμία αποζημίωση. Προς τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Αγοραστό που περιμένουν να κάνουν πάρτι με τα χρήματα της αυτοδιοίκησης, έχω να πω ντροπή. Προς τους πολίτες που είναι απογοητευμένοι και απέχουν, προς εκείνους που είναι απεγνωσμένοι, έχω να πω ότι εμείς είμαστε εδώ. Είμαι και σήμερα εδώ στη Θεσσαλία, όχι για να ζητήσω την ψήφο τους, αλλά για να είμαι δίπλα τους. Η Πλεύση Ελευθερίας θα είναι κοντά στους πολίτες, κάθε μέρα και αύριο και μεθαύριο και στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές θα έχουμε επιλογές για τους πολίτες, τέτοιες που δίνουν προοπτική στη ζωή τους.